Αυτή είναι η τασούλα του Κίτσου. Με βαθύ ντεκολτέ και ανοιξιάτικη διάθεση, η ηθοποιός Μαρία Διακοπαναγιώτου αποκαλύπτει πως λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν το πραγματικό της όνομα. Τασούλα, τασούλα, τασούλα. Μερικές φορές βγάζω το ζύγι. Μαρία. Όχι, Μαρία. Γιατί, εντάξει. Να συνηθίζουμε, έχουμε και ένα όνομα. Λέω Μαρία. Tragic. Έχει μείνει, μάλλον και αυτό που περνάμε τώρα στην Ελλάδα. Οπότε το tragic είναι λίγο. Χρειαζόμαστε λίγα γέλια, γιατί δεν. Αλλιώς. Κίτσου. You're a check machine. Τασούλα και Μαρία έχουν ένα κοινό σημείο. Μπορώ να κάνω και πλάκα στην παρέα μου έτσι. Δηλαδή να τους κάνω κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι. Είναι μέρος της Μαρίας αυτό. Ναι. Δεν αλλάζω, είμαι μια εντελώς διαφορετική προσωπικότητα από αυτό. Έχεις ξεφύγει? Εγώ έχω ξεφύγει. Εγώ δεν ξεφεύγω ποτέ, ρε. Έχω απλικήσω. Τι έχεις? Τα Ζούλα και Κίτσος έχουν μεγάλο σουξές σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη και το ραπ που χορεύει για χάρη της ο Κίτσος έχει ξετρελάνει και την Μαρία Διακοπαναγιώτου. Είναι αστείο να βλέπεις να κάποιος να χορεύει hip hop rap και να ακούγεται κλαρίνο. Ναι. Είναι ωραία αυτή η αντίθεση. Στην καρδιά μου βάζω μπάρες, πίσω κάνω άλλες χάρες. Στην καρδιά μου βάζω μπάρες. Η Τασούλα αντέχει τον Κίτσο, αλλά αντέχει και την οικονομική κρίση. Δεν θα κάτσω να μιζεριάσω τώρα. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν βγαίνει και κάτι. Ναι, είμαι αισιόδοξη. Και με τα λίγα μπορούμε. Και μπορούμε και πιο ωραία πράγματα με τα λίγα. Έχουμε πιο αλήθεια μέσα μας και πιο πάθος όταν αρχίζουμε και μειώνουμε τα περιτά. Είμαι φαν αυτής της άποψης δηλαδή. Άρε Τασούλα, για σένα μέχρι και GPS έβαλα στο γάιδαρο. Tragic.